Ισχυρή έκρηξη βόμβα σημειώθηκε στις 3 και 25 τα ξημερώματα στην είσοδο του εφετείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως. Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στις 2 και 50 τα ξημερώματα από άγνωστο άτομα στην εφημερίδα των συντακτών και την ιστοσελίδα Ζούγκλα, πως θα έκραγε βόμβα σε 40 λεπτά και δεν πρόκειται για φάρσα. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία και εξίσου άμεσα η ισχυρή δύναμη αστυνομικών απέκλεισε την γύρω περιοχή. Πράγματι, στις 3 και 25 ο ισχυρός αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου του εφετείου Αθηνών. Την βόμβα, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησαν δύο άγνωστα άτομα, αφού ανέβηκαν τα σκαλιά και την άφησαν στην είσοδο. Η έκρηξη έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μεγάλη απόσταση και προκλήθηκαν φθορές και σε τζαμαρίες, αλλά και στα απέναντι σπίτια και καταστήματα. Επί τόπου βρέθηκε η ισχυρή αστυνομική δύναμη που είχε αποκλείσει την οδό Λουκάριος και βεβαίως άνδρες τρομοκρατικής και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που συλλέγουν τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού για να μεταφέρουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Η οργάνωση που βρίσκεται πίσω από αυτήν την ενέργεια έως και αυτήν την ώρα παραμένει άγνωστη και σίγουρα αναμένουν με αγωνία οι αρχές την ανάληψη της ευθύνης για τη βομβιστική αυτή επίθεση. Άγνωστοι παραμένουν και οι λόγοι αυτής της επίθεσης και έτσι μόνο οι εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν στην παρούσα φάση, αν για παράδειγμα είχε να κάνει με τους πληστηριασμούς, ωστόσο η βόμβα δεν τοποθετήθηκε στο διπλανό ειρηνοδικείο. Οι άντρες της τρομοκρατικής υπηρεσίας συλλέγουν επίσης τυχόν βιντεοληπτικό υλικό τόσο από τα δικαστήρια όσο και από τις γειτονικές επιχειρήσεις. Ήρθα εδώ για να επαναλάβω το αυτονόητο. Κάθε επίθεση στην δικαιοσύνη είναι επίθεση στην ίδια την δημοκρατία μας. Η δικαιοσύνη όμως δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε συνθήκες φόβου, ούτε σε συνθήκες θεσμικής υποβάθμισης. Πρέπει εδώ πέρα να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και να μην περιοριστούμε μόνο στην αυτονόητη καταδίκη μιας τρομοκρατικής πράξης. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι ώστε να θωρακίσουμε τους θεσμούς μας και να εξασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία μας θα λειτουργεί ομαλά προς όφελος όλων. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή χιονοθύελλα στα ορεινά των Καλαβρίτων. Πολλά είναι τα οχήματα που έχουν ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου με αλάρμ και περιμένουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα να ανοίξουν το δρόμο. Στις εικόνες φαίνεται ο επαρχιακός δρόμος Πούντας Καλαβρίτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει εγκλωβιστεί εκεί και ένα λεωφορείο. Σε αναμονή βρίσκονται οι επιβάτες αλλά και οι κάτοικοι στους ορεινούς οικισμούς στο ύψος του διακοπτού.